Κάθε φορά τα προβλήματα των αγροτών της Αργολίδας είναι τεράστια. Προστίθεται και κάτι καινούριο. Στην προκειμένη φάση έχουμε τη συνδεδεμένη ενίσχυση, η οποία δεν ξέρουμε για ποιους λόγους η κυβέρνηση μειώνει συνέχεια τις επιδοτήσεις. Με υπουργική απόφαση στις 7 Ιανουαρίου του 2023 η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια ήταν 40 ευρώ ανά στρέμμα. Έρχεται μετά από κάποιους μήνες, ενώ το ΟΣΔΕ έχει τελειώσει, έχει κλείσει, ξέροντας τα στρέμματα που έχουν δηλωθεί, και με απόφαση στις 26 Απριλίου του 2024, το 40 γίνεται 21,8. Ζητήσαμε με ιδιόχειρη επιστολή από τον Πρωθυπουργό να μας εξηγήσει τους λόγους τους οποίους έπεσε αυτή η επιδότηση, απάντηση καμία. Εχθές ξαναστείλαμε επιστολή με κοινοποίηση στο Υπουργείο. Από 21 δόθηκαν άλλα 13 ευρώ ανά στρέμμα περίπου. Χωρίς όμως να ξέρουμε τους λόγους, έχουν προσθεθεί στρέμματα, έχουν χυμοποιηθεί περισσότερα πορτοκάλια. Για ποιους λόγους, αυτό περιμένουμε να μας πούνε και δεν μας το λένε. Τα προβλήματα όμως της αργοτιάς δεν είναι μόνο οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ξεκινάμε από ότι δεν έχουμε φτιάξει το ΟΣΔΕ μας, το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καρπόπτωση αυτή τη στιγμή στην Αργολίδα και σίγουρα παίζει ρόλο ο καύσωνας των προηγούμενων μηνών, ο παρατεταμένος καύσωνας των προηγούμενων μηνών, το νερό, η αγωγημότητά του συνεχίζει να είναι μεγάλη, η περιφέρεια ανύπαρκτη πουθενά. Το μόνο που της ενοιάζει είναι να καθαρίσουμε κανένα αγωγό. Και μέχρι εκεί, για την ποιότητα του νερού, καμία φωνή, καμία ακρόαση, τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Τώρα, ο κύριος Πτωχός, και αυτός, δεν ξέρω αν προσπαθεί να λύσει το θέμα, αλλά και αυτός φαίνεται ότι δεν τον νοιάζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Από την άλλη, το ΕΛΓΑ συνεχίζει την ίδια στάση. Να μην δίνει στο Υπουργείο τα πορίσματα τις επανεκτιμήσεις τις οποίες έχουν γίνει πριν μερικούς μήνες. Τώρα, το Υπουργείο δεν τις δέχεσαι. Το επαγγελματικό του 22, ναι. Μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Εκεί φαίνεται ότι οι παραγωγοί γυρίζουν χρήματα πίσω. Τι θα γίνει? Πότε θα λυθεί το θέμα αυτό? Δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα, ναι. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί κολλησιεργούν όλα αυτά μαζί. Η αγροτιά στην Αργολίδα θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και αυτή θα είναι υπεύθυνη. Δεν θα είναι υπεύθυνος ο αγρότης. Και άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι και το ΟΣΔΕ. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Πότε θα ξεκινήσει το ΟΣΔΕ? Έφτασε Αύγουστος. Μέσα σε ένα μήνα πιστεύουν ότι θα γίνουν 600.000 περίπου ΟΣΔΕ από παραγωγούς. Πιστεύω ότι δεν θα γίνουν, όντως δεν θα γίνουν. Την εποχή είχε τελειώσει το ΟΣΔΕ. Δεν το συζητάω, έχει κλείσει και γινόταν κάποιες διορθώσεις. Και το ΣΕΜΤΕΒΗ ξανά άνοιγε για κάποιες άλλες διορθώσεις πάλι και ήταν πάρα πολύ OK. Τώρα η κατάσταση τραγική. Τέλος του χρόνου θα πάρετε επιδοτήσεις? Δεν νομίζω. Έτσι όπως το πάνε, σίγουρα όχι. Σίγουρα περιμένουμε να υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει συνέχεια. Σίγουρα περιμένουμε απάντηση, αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκτίθεται. Εκτίθεται πάρα πολύ. Και το πιο βασικό είναι η Αργολίδα, την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, την έχει στηρίξει. Πολύ τη στηρίζει και θα τη στηρίζει. Δίνει ψήφο εμπιστοσύνη συνέχεια. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, δεν γίνεται κάτι. Σε αντίθεση με άλλους νομούς, οι οποίοι πότε γίνεται μπλε, πότε γίνεται κόκκινο, πότε γίνεται πράσινο και παίρνουν επιδοτήσεις συνεχόμενα. Εγώ αυτό ξέρω. Πρέπει να το δούνε. Εκτίθενται τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Ανδριανό, που πραγματικά παλεύει μέσα από αυτό. Πραγματικά παλεύει. Αλλά παλεύει μόνος του.